Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι θα μπορούσα να κάνω για να αποκτήσω μια ουσιαστική σχέση ζωής? Κυρία Θέκλα, γεια σας. Είμαι μια γυναίκα 43 χρονών, η οποία αισθάνομαι μόνη, ανέραστη και μελαγχολική. Είμαι επιτυχημένη 100% στα επαγγελματικά μου. Και σπούδασα και τη δουλειά που μου αρέσει κάνω. Στη δουλειά μου όλοι μου βγάζουν το καπέλο και μου δίνουν συγχαρητήρια γιατί είναι ικανοποιημένοι από εμένα. Το πρόβλημα είναι η προσωπική μου ζωή. Από τα 14 είχα σεξουαλική παρενόχληση από ένα φίλο του μπαμπά μου και στα 17 μου από ένα γιατρό. Στα 16 μου είχα μια πλατωνική σχέση ένα χρόνο από απόσταση, αλλά κουράστηκε προφανώς το παλικάρι και με παράτησε. Στα 18 μου άλλη μια πλατωνική σχέση που ήθελα να είμαι μαζί του, μα μόλις του ζήτησα να έρθει για ένα καφέ να ξέρουν οι δικοί μου με ποιον βγαίνω, την έκανε με λαφρά πηδηματάκια. Στα 20 μου έκανα μια σχέση που με σημάδεψε, μόλις του είπα ότι έχω καθυστέρηση και ότι παίζει να είμαι έγκυος, έφυγε με μια δικαιολογία φτηνή. 2 χρόνια μετά γνώρισα τον πρώην άντρα μου σε ένα κλαμπ, τον ερωτεύτηκα, άρα βωνιαστήκαμε και μετά αφού έμεινε έγκυος, στην ηλικία των 25 χρόνων, παντρεύτηκα και γέννησα. Εκείνος είχε τελειώσει μόνο το σχολείο και εγώ είχα τελειώσει πανεπιστήμιο. Ένιωθε κόμπλεξ κατωτερότητας. Κάθε λεπτό με προσέβαλε σε παρέες, με εξύβριζε σαν μπόρνη και χειροδίκησε πάνω μου. Εγώ τον νικέτευα να πάμε σε σύμβουλο γάμου ή σε έναν εξομολόγο για βοήθεια και ποτέ δεν θέλησε τίποτα. 2 χρόνια άντεξα, έφυγα από το γάμο. 2 χρόνια άντεξα και έφυγα από το γάμο. Όταν το παιδί μου ήταν μόλις 2 ετών. Τον αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα για το χωρισμό. Η προσοχή μου έπεσε στα επαγγελματικά και ασχολήθηκα με το παιδί και τη δουλειά μου. Προσπάθησα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, μα δεν τα κατάφερα. Έπεφτα σε άτομα που δεν ήθελαν το παιδί μου. Γενικά ευθύνες, το παιδί μου και γενικά ευθύνες, παρά μόνο σεξ σαν ένα κομμάτι κρέας. Ούτε καν σχέση δεν ήθελα. Πριν 5 χρόνια έκανα μια σχέση συμβίωσης. Στην αρχή φαινόταν όλα τέλεια. Φαινόντουσαν όλα τέλεια. Δέχθηκε το παιδί, ήθελε γάμο, οικογένεια, με γνώρισε στους γονείς του. Με πρόβλημα στήσης, το βοήθησα με γιατρό, χάπια, άρχισε να ζηλεύει τη σχέση που είχα με το γιο μου και να με απομακρύνει γενικά με τρόπο. Σε μια δυσκολία που είχα στη δουλειά και έκλαιγα, με χτύπησε, με έκανε μελανιές και έτσι το χώρασα. Δηλαδή και με προβλήματα στη λειτουργικότητα του και κομπλεξικός και βίαιος. Εδώ και 3 χρόνια προσπάθησα ξανά μέσω Facebook να γνωρίσω με όλοι ψέματα και τίποτα άλλο και γνώρισα 3 στη σειρά με προβλήματα στήσης. Στο μεταξύ είχαν αλλαγές συχνές στη διάθεση και μετά από επίσκεψη σε ειδικό διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή διευκρίνησης του τύπου και μου δόθηκε κατάλληλη αγωγή. Έχει βελτιωθεί αρκετά, χαίρομαι αγάπη μου, και να κάνεις την αγωγή σου. Έχω ανάγκη από αγάπη, αγάπη από το άλλο φύλο. Έχω το παιδί μου το οποίο σπουδάζει και του στέλνω χρήματα. Θα ήθελα να κάνω ψυχοθεραπεία, μα δεν μπορώ οικονομικά. Ο μόνος που με αγαπά εκτός από τους γονείς μου είναι ο πνευματικός μου. Νιώθω ασφάλεια κάτω από το πετραχύλι του. Το έχω ρίξει στο φαγητό και έχω παχύνει αρκετά, προσπαθώντας έτσι να καλύψω το συναισθηματικό κενό. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Συνεχίζει φίλη και γράφει σε update ότι δεν έχω απατήσει τον άντρα μου, όταν χωρίς αντιμετώπισα δυσκολίες, όμως πάλεψα και τα κατάφερα. Πάλεψα ακόμη και για να σώσω το γάμο μου τότε, επιμένοντας για σύμβουλο γάμων πριν φύγω από το γάμο μου, αλλά δεν ήθελε. Θεωρούσε πως εκεί πάνε τρελή. Έφυγα από το γάμο μου χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο όπως συναισθηματική σχέση. Διαζύγιο έβγαλα χρόνια μετά, όμως νιώθω τύψεις και ενοχοποιώ τον εαυτό μου για τη λάθος επιλογή του πατέρα του παιδιού μου και συζύγου μου, ως προς το γιο μου. Του άξιζε να ζει μέσα σε ένα ομαλό οικογενειακό περιβάλλον με αγάπη και στοργή από 2 γονείς. Του λείπει η οικογένεια και φταίω αποκλειστικά εγώ, γιατί με βάση την εγκυμοσύνη έκανα μια όχι ευτυχισμένη όμορφη οικογένεια. Όμως χωρισμένη εδώ και 20 χρόνια τώρα, προσπάθησα να ξανακάνω οικογένεια, μα δεν τα κατάφερα. Είμαι σπαθή ξυγημένο άτομο και οι άντρες ψεύτες. Ψάχνω για σταθερή σχέση με διάρκεια, ειλικρινά και για αντάλλαγμα με πέφτω σε άτομα που θέλουν ξεπέτες ή ξεπέτες ή ήδη
Αχ, τώρα το έχω χάσει λίγο εδώ γιατί. Νιώθω ότι θέλουν να με χρησιμοποιήσουν και να με πετάξουν στα σκουπίδια, κάτι που δεν επιτρέπω να συμβεί με αντάλλαγμα τη μοναξιά μου. Ούτε λόγος για ψυχοθεραπεία, μια που δεν έχω τα χρήματα. Θέλω να ακούσω την άποψή σου ως ψυχολόγος. Λοιπόν, ούτε λόγος για ψυχοθεραπεία αφού δεν έχεις τα χρήματα, όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε και ανάλογο βίντεο στο κανάλι για δωρεάν δομές παροχής, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας τόσο σε Κύπρο όσο και σε Ελλάδα. Λοιπόν, τι θα μπορούσα να κάνω για να αποκτήσω μια ουσιαστική σχέση ζωής. Καταρχάς, νομίζω ότι το γεγονός ότι έχεις πέσει σε μια σειρά ανδρών που έχουν προβλήματα στήσης και το γεγονός ότι γράφεις ότι εσύ είσαι σπαθή ξυγημένο και ότι οι άνδρες είναι ψεύτες και το γεγονός ότι δεν πας σε ψυχολόγο αλλά πας σε πνευματικό με βάζει να μπω σε μια σειρά σκέψεων. Εντάξει, δεν ξέρω, ρωτάς τη γνώμη μου, υποθέσεις κάνω. Εάν μια γυναίκα είναι εξαιρετικά συντηρητική και θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει γάμο, οπωσδήποτε ο άνδρας με τον οποίο θα βγει ραντεβού πρέπει να θέλει να κάνει γάμο μαζί της για να ξαναδημιουργήσει οικογένεια, στο το παιδί της να ζει σε μια οικογένεια ή ώστε να είναι εντάξει θρησκευτικά και κοινωνικά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ελκύει κοντά της αυτούς οι οποίοι επίσης θέλουν γάμο. Ποιοι είναι οι άνδρες οι οποίοι στην ηλικία που είσαι εσύ τώρα, φαντάζομαι γύρω στα 40-45, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάλογη ηλικία και δεν έχουν παιδιά ή έχουν παιδιά και θα ήθελαν γάμο. Από πριν να γνωρίσουν μια κοπέλα, από προτού αποκτήσουν συναισθήματα για αυτήν, προτού συνδεθούν ουσιαστικά σε μια σχέση. Ποιος είναι αυτός που θέλει γάμο από την αρχή? Γάμο από την αρχή θέλει είτε ένας που είναι εξαιρετικά συντηρητικός και θεωρεί αμαρτία να έχει ερωτική σχέση χωρίς αυτή να οδηγήσει στο γάμο, ή κάποιος ο οποίος είναι προβληματικός και θέλει, δίνει την υπόσχεση του γάμου προκειμένου να το θέλουν οι γυναίκες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα σταθώ εκεί που πρέπει να σταθώ, στην κακοποίηση που έχεις δεχθεί στην παιδική σου ηλικία. Θα σταθώ στις απογοητεύσεις που έχεις βιώσει, τις ερωτικές. Θα σου συστήσω να διαβάσεις το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβεις το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας με τον οποίο λειτουργείς. Δίνεις πολλά πολλά στους άνδρες προκειμένου να σου δώσουν γάμο ή να σου δώσουν υπόσχεση γάμου ή να σου δώσουν αυτό που νομίζεις ότι θα σε κάνει ευτυχισμένη. Μία κατάσταση όπως αυτή που έχεις περιγράψει, που έχεις βιώσει ως παιδί, χρειάζεται οξία ψυχοθεραπεία και τραυματοθεραπεία για να το ξεπεράσει κάποιος. Δηλαδή επισταμένη ψυχοθεραπεία, εστιασμένη στο τραύμα αυτού του είδους της κακοποίησης, η οποία θα έπρεπε να ήταν και οξία, acute, να γινόταν εκείνη την ώρα. Από ό,τι κατάλαβα, όταν ήσουν μικρή και βίωσες όλα αυτά που βίωσες, δεν σε πήραν οι γονείς σου σε ψυχολόγο, δεν σε έψαξαν, δεν σε έτρεξαν, ίσως δεν ήξεραν, δεν ξέρω τι και πώς. Όμως σου έχει μείνει το τραύμα, το οποίο όσο μεγαλώνεις, τόσο επαναλαμβάνεται και τόσο πολύ κατέχει τη ζωή σου. Ακόμη και το ερώτημά σου, τι θα μπορούσα να κάνω για να αποκτήσω μια ουσιαστική σχέση ζωής, έρχεται από μόνο του και λέει ότι θέλω να είμαι ευτυχισμένη με το να έχω έναν άνδρα που να με παντρευτεί. Να συγκατοικήσει μαζί μου και να με παντρευτεί. Έναν άνδρα που να με δει σοβαρά και έναν άνδρα που να μου δώσει την ευτυχία. Ξαναλέω ότι είναι επιλογή ζωής να είσαι συντηρητική. Είναι επιλογή ζωής να είσαι θρήσικα. Είναι επιλογή ζωής να θέλεις οπωσδήποτε γάμο. Όμως, εάν πηγαίνουμε με μια ατζέντα και θέλουμε οπωσδήποτε γάμο, τότε γινόμαστε πιο εύκολα θύματα ανθρώπων που ψάχνουν να εκμεταλλευτούν
τη διακαή επιθυμία που έχει μια γυναίκα για να παντρευτεί, που έχει μια γυναίκα για γάμο. Νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα να ξεπεράσεις την διακαή επιθυμία για γάμο και συγκατοίκηση. Ο γιος σου έχει μεγαλώσει, σπουδάζει ήδη, δεν υπάρχει λόγος κανένας όσον αφορά στο παιδί σου, επειδή το φέρνεις το παιδί σου ως αφορμή, ίσως η αιτία για να θες να παντρευτείς. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να παντρευτείς τώρα που το παιδί σου είναι ενήλικο και σπουδάζει σε άλλη πόλη. Κανένας λόγος. Όπως ούτε και θα υπήρχε όταν ήταν μικρότερο το παιδί. Αλλά πες άντε, πες ότι ήταν 10 ετών το παιδί σου, ήταν 5 ετών το παιδί σου, 7 ετών το παιδί σου και ήθελες να παντρευτείς ξανά, να κάνεις και άλλο παιδί, να έχεις μια αναδημιουργημένη οικογένεια και πες ότι και για το παιδί το σκεφτόμουν αυτό. Άστε που δεν είναι καλή ιδέα να παντρευόμαστε για τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Η μόνη καλή ιδέα για να παντρευτούν δύο άνθρωποι, θυμηθείτε και το βίντεο που είχαμε προψές, είναι όταν πραγματικά ταιριάζουν, όταν είναι δοκιμασμένη η σχέση τους και όταν ξέρουν πραγματικά τι θέλουν και όταν ξέρουν πραγματικά και πώς είναι ο άλλος και αν ο άλλος, ο άνθρωπος που θα παντρευτούν είναι μαζί τους όπως θα ήθελε να είναι ο σύντροφός τους και αν η αυτή είναι καλά μαζί του. Αυτές οι προσχεδιασμένες, προκατασκευασμένες, οι προκάτη ιδέες στο μυαλό μας. Πρέπει ο άλλος να θέλει γάμο. Πρέπει να θέλει να με παντρευτεί. Άμα παντρευτώ θα είμαι ευτυχισμένη. Άμα παντρευτώ θα τελειώσουν τα προβλήματά μου. Άμα παντρευτώ θα λυθούν τα συναισθηματικά μου. Όχι. Όχι. Δεν είναι πανάκι ο γάμος. Δεν φέρνει από μόνος του την ευτυχία ο γάμος. Ίσα-ίσα από γάμος είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο στο οποίο δεν είμαστε καλά από πριν και αν δεν μπούμε με καλές συστάσεις υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε θέματα. Λοιπόν, ψάξε για δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Χρησιμοποίησε τα βίντεο στο κανάλι όσο καλύτερα μπορείς. Τη θεραπεία σου για την διπολική διαταραχή αδιευκρινής του αιτιολογίας που σου έχουν κάνει, συνέχισε την. Γιατί όταν πέφτει η διάθεση κάποιου ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε φάση κατάθλιψης, τότε τα βλέπει όλα μαύρα και πολύ δύσκολα παίρνεις καθαρές αποφάσεις και επίσης όταν βρίσκεται σε μια υπομανιακή ή μανιακή φάση, τα βλέπει όλα πάρα πολύ αισιόδοξα και μπορεί να παίρνει παρορμητικές αποφάσεις τις οποίες να τις βρίσκει μετά μπροστά του. Άρα είναι πολύ καλή ιδέα να συνεχίσεις την αγωγή σου και να την κάνεις ώστε να προστατεύσεις τον εαυτό σου από οποιονδήποτε από οποιασδήποτε παρενέργειες έχει το να μείνεις καλά στη σχέση σου αυτό το πράγμα και προσπάθησε να μην είσαι τόσο πολύ διαθέσιμη και τόσο πολύ πρόθυμη όταν ο άλλος σου πει σε παντρεύομαι ή θέλω κάτι σοβαρό ή θέλω κάτι σε γάμο να τρέχεις αμέσως γιατί πολλές φορές πίσω από τέτοια προθυμία από πολύ νωρίς κάποιου άντρα για γάμο κρύβονται προβλήματα. Τι θα μπορούσες να κάνεις για να αποκτήσεις μια ουσιαστική σχέση ζωής? Να αποκτήσεις πρώτα μια ουσιαστική σχέση ζωής με τον εαυτό σου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς όπως είσαι, να μάθεις να ζεις με τη μοναξιά σου, να μάθεις να μετατρέπεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα και να έχεις κριτήρια που είναι ουσιαστικά για την επιλογή συντρόφου. Ουσιαστικά κριτήρια είναι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ποιότητα ψυχής έχει αυτός ο άνθρωπος, τι κατάσταση φυσική και σωματική και ψυχική έχει αυτός ο άνθρωπος. Πώς νιώθω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, όχι το κριτήριο για να κάνω σχέση μαζί του, αν με παντρεύεται και αν θέλει να συγκατοικήσουμε και αν θέλει σχέση σοβαρή. Πολλές φορές πέφτουμε σε παγίδες όταν πιανόμαστε από το γεγονός και μόνο πως ο άλλος θέλει σχέση σοβαρή και δεν βλέπουμε τον άλλο πώς είναι ολοκληρωτικά. Πώς, τι θα μπορούσες να κάνεις για να αποκτήσεις ουσιαστική σχέση ζωής, να σταματήσεις να κάνεις εκπτώσεις όταν ο άλλος υπόσχεται γάμο, συγκατοίκηση και σοβαρή σχέση. Να σταματήσεις να κάνεις εκπτώσεις. Είναι δύσκολη καιρή, είναι λίγοι άνθρωποι, σαφώς είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δουν τη ζωή υπεύθυνα. Πρέπει όμως και εμείς να βλέπουμε τη ζωή υπεύθυνα για να περιμένουμε και από τους άλλους να το κάνουν. Δεν είναι υπεύθυνη στάση ζωής το θέλω άντρα τώρα το θέλω, άντρα θέλω τώρα το θέλω, ή γάμο θέλω τώρα το θέλω. Είναι ανοριμότητες αυτά τα πράγματα. Μαθαίνουμε να ζούμε τη ζωή μας χωρίς σύντροφο και συνειδητοποιούμε συνεχώς ποια είναι τα σημαντικά πράγματα για μας σε μια πιθανή σχέση. Και η σχέση από μόνη της δεν είναι πανάκια, ο γάμος δεν είναι πανάκια,
Το να είσαι μέσα σε σχέση δεν σε κάνει απαραίτητο πιο ευτυχισμένο από το να είσαι μόνο σου. Το να είσαι παντρεμένο δεν σε κάνει απαραίτητο πιο ευτυχισμένο από το να είσαι μόνο σου. Και να σταματήσουμε επιτέλου να δίνουμε τόση πολλή αξία στο ζευγάρωμα για κοινωνικού, ηθικού και θρησκευτικού λόγου και όχι για του ουσιαστικού. Είναι σπουδαίο πράγμα η συντροφικότητα, αλλά δυσκολευόμαστε να τη βρούμε όταν ψάχνουμε περισσότερο τα κοινωνικά ορθά σχήματα. Δεν λέω να πας ενάντια στις αρχές σου, ούτε να τις καταστρατηγήσεις, αλλά να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου και στους ανθρώπους που γνωρίζεις, να γνωριστείτε πρώτα και μετά να δείτε αν θέλετε σοβαρή σχέση, αν θέλετε γάμο ή αν θέλετε οτιδήποτε άλλο. Να γνωριστείτε πρώτα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Και λυπάμαι που λες ότι είσαι μελαγχολική, μόνη και ανέραστη. Λυπάμαι που έτσι περιγράφεις τον εαυτό σου. Προσπάθησε την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε να τον περιγράψεις τον εαυτό σου ότι είμαι δημιουργική, έχω αναλάβει την ευθύνη του εαυτού μου, δεν υπάρχει έρωτας αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, αλλά χαίρομαι και απολαμβάνω το κάθε τι στη μέρα μου, τον καφέ που θα πιω, την ταινία που θα δω, την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχω με το παιδί μου. Και μαθαίνω να χαίρομαι και με άλλα πράγματα στη ζωή και δεν κάθομαι ως σαν την Πινελόπη να περιμένω να έρθει ένας άνδρας πάνω σε ένα άσπρο άλογο το οποίο στο τέλος είναι μαύρο, το καφέ, καρβουνί, δεν ξέρω εγώ τι, για να με σώσει και να πέσω σε σοβαρότερα προβλήματα. Δεν είναι οι άνδρες πανάκια, δεν είναι ο έρωτας πανάκια, δεν είναι η σχέση πανάκια, δεν είναι ο γάμος πανάκια. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι, είπα. Δεν είναι. Το εμπεδώσατε? Το εμπεδώσαμε? Και εγώ να το εμπεδώσω. Φιλιά.